Σταύρος Χρυστακόπουλος, διευθυντής έκδοσης στην εφημερίδα Το Ποντίκι, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Χρυστακόπουλε, καλώς ορίσατε. Γεια σας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι επειδή οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο πολιτικό πεδίο, δεν θα σας αφήσουμε κι εμείς ήσυχο και θα πρέπει να ζητάμε συχνά τη γνώμη σας, διότι η ομάδα του Ποντικιού διαρκώς εργάζεται πάνω σε αυτό, αλλά και εσείς στην αρθρογραφία σας είχατε προβλέψει λίγο την εξέλιξη και στις κατηδίαν συζητήσεις βέβαια με όλο αυτό που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ και ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ? Υπολογίζετε ότι όσον ούπο θα ανακοινωθεί και η υποψηφιότητα Κασελάκη και όλο αυτό για να απαντήσετε συνολικά πώς εκτιμάτε και το αποτέλεσμα που έδωσε η τελευταία δημοσκόπηση της GPO που δίνει 42% ότι θέλει να επιστρέψει ο Τσίπρας, 17% ο Κασελάκης και 13% ο Φάμελος. Ναι, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παζλ όλο αυτό. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει στην πιο ωριακή στιγμή του, μέχρι την επόμενη τουλάχιστον. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο προσπαθεί με κάποιο τρόπο να διασωθεί από την αυτοκατάργηση, διότι η θριαλίδα όλων αυτών των πραγμάτων που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες ήταν οι προτάσεις Κασελάκη για ουσιαστική κατάργηση όλων των οργάνων του κόμματος και αντικατάστασή τους από άλλα, η αλλαγή του ονόματος και όλα αυτά. Και πια νομίζω ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε ο Κασελάκης να λειτουργήσει, δηλαδή η ευθεία σύγκρουση με τους πάντες και τα πάντα, ήταν η αιτία για την οποία μεγάλο μέρος είτε υποστηρικτών του είτε ενδιάμεσων, οι οποίοι δεν ήταν πολλωμένοι σε κάποιο από τα μέτωπα τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, μετακινήθηκαν μαζικά προς την αντιπολίτευση του Κασελάκη. Αυτό δηλαδή, πάντως, να σας διακόψω, αυτό πάντως που λέτε, εκτός από τα όργανα, αποτυπώνεται και στους ψηφοφόρους, γιατί στην ίδια δημοσκόπηση το 43% συμφωνεί με την πρόταση Μομφής που έγινε εναντίον του Κασελάκη. Μα αυτό είναι το κρίσιμο. Δηλαδή βλέπουμε τον Κασελάκη να χάνει το ένα μέτωπο μετά το άλλο. Δηλαδή έχασε την κοινοβουλευτική ομάδα, έχασε την πολιτική γραμματεία, έχασε την κεντρική επιτροπή. Στη δημοσκόπηση, όπως λέτε, εμφανίζεται η πλειονότητα να λέει ότι ορθώς του έγινε Μομφή. Φαίνεται ότι νομίζω ότι λειτουργούν τα τελευταία ανακλαστικά που είχαν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ως ένστικτο επιβίωσης, φάνηκε να λειτουργούν προς την κατεύθυνση της αποπομπής του Κασελάκη. Κατά την δική μου γνώμη, ο Κασελάκης δεν ήταν εντελώς ανυποψίαστος για όλα αυτά και ίσως αυτός ήταν και ένας λόγος για τον οποίο δεν σήκωνε τόσο καιρό το γάντι μιας νέας εκλογής. Εάν πίστευε, θεωρώ, ότι η βάση είναι μαζί του, θα αποτολμούσε ή θα επιθυμούσε ίσως μία προσφυγή στη βάση για επανεκλογή του, διότι μια επανεκλογή θα του έδινε την ευχέρεια πια να ξεκαθαρίσει οριστικά τους λογαριασμούς του με όλους τους κομματικούς αντιπάλους. Το γεγονός ότι δεν το επέλεξε σημαίνει ότι υπήρχε αρκετός προβληματισμός στον ίδιο και στο επιτελείο του για το αν μπορεί αυτή η μάχη να κερδιθεί. Βέβαια, με το να μην πάει σε αυτή την εκλογή, έχασε το κόμμα και τελικά εκπαραφυρώθηκε. Δηλαδή ήταν λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Όμως πραγματικά το συμπέρασμα είναι ότι ο Κασελάκης είναι σε τρομακτικά δύσκολη θέση και πλέον παρότι φαίνεται ότι είναι από τη στιγμή που αποφασίζει να μην εγκαταλείψει την πολιτική και τη χώρα είναι μονόδρομος η υποψηφιότητά του για να ξανακερδίσει την Προεδρία. Πώς θα βγει αυτό δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι προς το παρόν εμφανίζεται φοβερά αποδυναμωμένος. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά πια το να ξαναπάρει το κόμμα στα χέρια του. Εάν δεν το καταφέρει, το μόνο βέβαιο είναι ότι πλέον θα επισημοποιηθεί η διάσπαση. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, ύστερα πόσα έχουν γίνει με πρόεδρο τον Κασελάκη, όλοι αυτοί που τον αντιπολιτεύονται να παραμείνουν. Ίσως ακόμα ούτε καν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος υποτίθεται πως διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να φύγει από το κόμμα και θα είναι πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, βρίσκονται όντως όλα σε αυτό το κόμμα σε εντελώς οριακή κατάσταση
Και μένει να δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα. Όλο, σίγουρα δεν θα βαρεθούμε μαζί. Όλο αυτό που λέτε βέβαια αποτυπώνεται και δημοσκοπικά, γιατί πλέον δείχνει τρίτο κόμμα με 9,3 τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει με 11,8 στην δεύτερη φάση. Αλλά πριν να φύγουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να μου σχολιάσει το εξής. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο σίγουρα το έχετε ακούσει και εσείς, κυκλοφορεί και όταν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ κατά 42% θέλουν την επιστροφή του, δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι αφού ο Φάμελος βρίσκεται στην τρίτη θέση μετά τον Κασελάκη, υπάρχει ένα σενάριο να βγει μπροστά και μετά να έχουμε την επιστροφή Τσίπρα. Υπολογίζετε σε αυτά τα σενάρια? Όχι. Δεν τα υπολογίζω. Τσίπρας έχει πάρει εξ αρχής την αποφασή του, αφού του έφυγε από την Προεδρία του κόμματος, έχει αποφασίσει ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το ευρύτερο πεδίο της κεντροαριστεράς. Αυτό το έχει πάρα πολύ ξεκάθαρο, πιστεύω, και μέσα του και προς όλους αυτούς οι οποίοι μιλάνε μαζί του. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επιστροφής, άλλωστε να πάει σε ένα κόμμα το οποίο άφησε κυριολεκτικά στη μοίρα του, επέτρεψε ή μάλλον αν δεν αβαντάρισε την εκλογή του Κασελάκη και να έρθει ξαφνικά το σώσιο από τον Κασελάκη, όλα αυτά είναι πολύ προβληματικά. Και επίσης μια επιστροφή του τώρα στην κατάσταση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αδυνατεί να ξεκολλήσει από τη μονοψήφια πρόθεση ψήφου, θεωρώ ότι μπορεί να ήταν και το τέλος οποιασδήποτε πολιτικής του φιλοδοξίας στο μέλλον. Σε αυτή τη φάση Τσίπρας δεν υπάρχει και μάλιστα θα μπορούσα να κάνω και μια έτσι λίγο παράτολμη εκτίμηση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και το να βρει ρόλο σε αυτό που λέμε ευρύτερη κεντροαριστερά. Πάντως, πέραν των σεναρίων, το ότι έχουν γίνει τουλάχιστον τα γνωστά δύο ραντεβού μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου, αυτό είναι σε αυτό το πλαίσιο που λέτε, τουλάχιστον σε επίπεδο εικασίας. Υπάρχει, για να καταλάβετε πώς διαμορφώνεται το κλίμα και τι είδους συναντήσεις και τι είδους πράγματα γίνονται σε αυτό το χώρο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία επιτροπή, έτσι να την ονομάσουμε έτσι συμβατικά, η οποία αποτελείται από πρώην και νυν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι υποτίθεται ότι κάθονται σε διάφορα τραπέζια και συζητάνε την προοπτική της ενιαίας κεντροαριστεράς. Ποιο είναι το αστείο? Το αστείο είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάθονται και συζητάνε χωρίς να γνωρίζουμε ποιον εκπροσωπούν. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρόεδρο. Θα έχει σε ένα μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόεδρο. Θα έχει σε τρεις μήνες. Άρα, με ποια εξουσιοδότηση, τίνος, αυτοί οι άνθρωποι κάθονται και συζητούν για προγραμματική και ιδεολογική σύγκληση δύο κομμάτων τα οποία δεν έχουν ηγεσία. Και αυτό το λόγο πιστεύετε ότι και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, σε πτωτική πορεία και το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια στασιμότητα, ενώ όλο αυτό το πράγμα γίνεται και συνταράζει ιδεολογικά τουλάχιστον στη θέμελα την κεντροαριστερά? Κοιτάξτε, τα δύο αυτά κόμματα είναι σε φάση αναμονής. Έχουν αρκετές παθογένειες να ξεπεράσουν προτού εμφανιστούν προς τον έξω κόσμο ως αξιόπιστοι εκπρόσωποι τουλάχιστον ενός πολύ μεγάλου μέρους του κεντρώου χώρου και των κεντρώων πολιτών. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να λύσουν και νομίζω ότι εάν δεν ξεκινήσουν από το να λύσουν τα εσωτερικά τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει οποιαδήποτε σοβαρή, στοιχειωδώς αξιοπρεπή συζήτηση για οποιαδήποτε κεντροαριστερά. Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και ο Τσίπρας που έχει όλο αυτό το πράγμα στο μυαλό του και στη στοχοθεσία του, δύσκολα θα βρει ρόλο, διότι πάρα πολύ απλά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή παίκτες να το κάνουν. Για παράδειγμα, βγαίνει ο Βασίλη και λέει ότι, ξέρετε, εμείς είμαστε ως τάση, εφόσον πάρουμε την Προεδρία του κόμματος, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Αριστερά. Πρέπει αυτό να γίνει με έναν τρόπο στοιχειωδώς συντεταγμένο. Δεν μπορεί αυτά να λέγονται έτσι χήμα στο κύμα. Θα πρέπει να υπάρξουν ηγεσίες. Κύριε Χρυστακόπουλε, πάνω σε αυτό όμως θέλω, γιατί τώρα μου κεντρίζει το ενδιαφέρον, να σας ρωτήσω και ένα άλλο στοιχείο που είδα στην δημοσκόπηση της GPO. Έχει χυθεί πολύ μελάνη
έχει σπαταληθεί πολύ τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό χρόνο να κουβεντιάζουν για τα πρόσωπα στην κεντροαριστερά. Η δημοσκόπηση αυτή, σε αυτό το θέμα, λέει, ας πούμε, μάλλον για το, στην ερώτηση τι πιστεύετε, αν πιστεύετε ότι είναι σωστό το να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο κατά της μεταναστευτικής ροής, κατά των μεταναστευτικών ροών, υπάρχει ένα τρομακτικό ποσοστό της τάξης του 56% που λέει ναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η ευρύτερη κεντροαριστερά είναι πολύ χαλαροί στα θέματα της μετανάστευσης, όταν η μετανάστευση αλλάζει όλη την πολιτική γεωγραφία στην Ευρώπη, με τρανότατα παράδειγμα τις εκλογές στη Σαξονία και την άνοδο, ας πούμε, της Σάρας Βάγκεχνεκτ που εκπροσωπεί την αριστερά. Μήπως πρέπει να αλλάξει συνολικά η ατζέντα για να αρχίσουν να φουγκράζονται την κοινωνία εκτός από το πώς θα διαρθρωθεί, ας πούμε, το σύνολο με πρόσωπα? Κοιτάξτε, αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι δεν μπορεί να γίνονται συζητήσεις χωρίς να υπάρχουν συγκροτημένες ηγεσίες. Οι ηγεσίες όντως, αλλά και τα κόμματα τα ίδια, σε μεσαίο στελεχικό επίπεδο, θα πρέπει να αρχίσουν να κοιτάζουν λίγο την κοινωνία γύρω τους. Οι περισσότεροι από αυτούς υποτίθεται ότι έχουν μια επαφή, κάνουν περιοδίες, ακούνε κόσμο, εκτός πια αν μιλάνε μόνο στο αυστηρά κομματικό τους περιβάλλον και δεν ξεμητίζουν λίγο παράξενο να δουν την πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, νομίζω συζητάμε, γράφουμε, εμείς εδώ το λέμε πάνω περισσότερο από μια δεκαετία, το επαναλαμβάνουμε διαρκώς, μπας και κάποιος το καταλάβει, ότι το μεταναστευτικό, το λέγαμε ακόμα και στην κρίση χρέους, ότι αυτό που θα αλλάξει την Ευρώπη πολιτικά είναι το μεταναστευτικό. Δεν ήταν η κρίση χρέους. Το είχαμε πει αμέτρητες φορές, το είχαμε γράψει αμέτρητες φορές, αλλά δεν φαίνεται να έγινε αντιληπτό. Η αριστερά γενικώς θεωρούσε ότι η κρίση χρέους, ότι η σχέση με τις Βρυξέλλες, ότι τα επιδόματα, το ένα το άλλο, ότι αυτά διαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα. Έχουν κάνει λάθος. Και αυτό το λάθος πρέπει σιγά σιγά να το αναγνωρίσουν, διότι ήδη τα προμηνύματα υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Δεν είναι κάτι. Η επιτυχία της AfD στη Γερμανία είναι απλώς το τελευταίο επεισόδιο. Έχουμε δει ακροδεξιά κόμματα να κυβερνούν ή να συγκυβερνούν στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Βλέπουμε κόμματα τέτοια να δυναμώνουν στο εσωτερικό πολύ μεγάλων χωρών και των βασικότερων οικονομιών της Ευρώπης. Πλάκα κάνουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς δεν καταλαβαίνουν. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι αν αυτοί οι παράγοντες αυτού του χώρου, δηλαδή η ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, θέλουν υποτίθεται να φτιάξουν έναν πόλο ο οποίος θα είναι πόλος εξουσίας, δεν μπορεί να μην ξαναδούν αυτά τα θέματα. Τώρα, για παράδειγμα, η συζήτηση που τρέχει δεν αφορά μόνο τις ροές. Αφορά και αυτό που επισημαίνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η ευρωπαϊκή λογική είναι πια πολύ συγκεκριμένη. Θα φορτώνονται όλα τα βάρη ή τουλάχιστον τα περισσότερα από τα βάρη, οι χώρες πρώτης υποδοχής. Η λογική των κεντροβόρειοευρωπαίων κλπ. Είναι όταν εμείς θα έχουμε πρόβλημα, θα το ξεφορτώνουμε σε εσάς και θα σας πληρώνουμε και να κάνετε τους ανθρωποφύλακες. Με πρώτη και καλύτερη τη Γερμανία, βέβαια. Με πρώτη και καλύτερη τη Γερμανία, η οποία ο Σόλτς τώρα τα αλλάζει όλα, αλλά και όπως φαίνεται στην ιδιογραφία και η Ουγγαρία έχει μηνύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ζητάει περίπου 2 δισεκατομμύρια, νομίζω, για τη φύλαξη των συνόρων, επειδή παίρνει μεγάλο βάρος. Μα δεν είναι τίποτα καινούριο από όλα αυτά. Εντυπωσιακό είναι ο ύπνος που υπάρχει στην Ελλάδα. Από όλα αυτά πραγματικά δεν είναι τίποτα καινούριο. Θα επισημαίνουμε χρόνια ότι η λογική της Ευρώπης είναι απλή και συγκεκριμένη. Το προανήγγελαν πριν ακόμη. Υπήρχε σε δημόσια έγγραφα, υπήρχε σε επίσημες εισηγήσεις, υπήρχε σε δηλώσεις πολιτικές πριν ακόμα από το τελευταίο μεταναστευτικό σύμφωνο. Επειδή όμως σε αυτή τη φάση, όπως είπατε και πριν, έχουμε εκλογές και στο ένα και στο άλλο κόμμα, τους δύο ισχυρούς πόλους, ας πούμε, της κεντροαριστεράς, οι υποψήφοι έχουν πάρει το δρόμο και μιλάνε με προγράμματα. Αλλά εγώ θέλω να γυρίσουμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ, για να μείνουμε λίγο στα πρόσωπα. Επειδή είναι ο άλλος ισχυρός πόλος της κεντροαριστεράς, εκεί δεν βλέπουμε κάποια διαφορά στα προγράμματα των υποψηφίων, αλλά το πιο έτσι συγκλονιστικό είναι ότι το 59% θέλει αλλαγή Προέδρου. Εκεί
πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κούρσα, για να γυρίσουμε λίγο στα πρόσωπα. Εδώ πέρα αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι το εξής πολύ απλό. Καταρχάς θα υπάρξει ένα δίδυμο που θα πάει στο δεύτερο γύρο. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ο ένας θα είναι ο Ανδρουλάκης. Ο άλλος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Δούκας. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να υπάρξει μια ανατροπή σε ό,τι αφορά τους δύο αυτούς. Βέβαια, εντάξει, καιρός υπάρχει. Ο πόλεμος μεταξύ τους θα ενταθεί πια από εδώ και πέρα. Τα μαχαιρώματα θα αυξηθούν, οι δημόσιες δηλώσεις, οι εντάσεις, όλα αυτά θα αυξηθούν. Θεωρώ ωστόσο ότι πρόκειται για τους δύο που θα πάρουν στο δεύτερο γύρο. Το ερώτημα δεν είναι πόσοι θέλουν ή δεν θέλουν την αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι, γιατί εδώ υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν πράγματα του παρασκηνίου, των υπογείων. Δηλαδή, θα μετρήσουν πάρα πολύ οι σχέσεις των δύο αυτών υποψηφίων με τους συνυποψηφίους τους. Δηλαδή, και θα υπάρξει και ένα δεύτερο πολύ σοβαρό κριτήριο. Πόσο αυτοί οι οποίοι θα μείνουν εκτός δευτέρου γύρου μπορούν να κατευθύνουν τους ψηφοφόρους τους. Πόσοι δηλαδή από αυτούς μπορεί να επηρεαστούν, αν ας πούμε Διαμαντοπούλου μείνει εκτός δευτέρου γύρου, πόσο μπορεί να επηρεάσει τους δικούς τους ψηφοφόρους για ό,τι θα κάνουν στο δεύτερο γύρο. Ποιες συμμαχίες θα κάνει, δηλαδή Διαμαντοπούλου ποιον βλέπει ως καλύτερο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο Γερουλάνος που είναι ο άλλος υποψήφιος που θα συγκεντρώσει αξιοπρεπές ποσοστό. Ποιον επιθυμεί και πόσο μπορεί να επηρεάσει τους ψηφοφόρους του. Είναι τόσες πολλές λεπτομέρειες που θα κρίνουν αυτή τη μάχη, ώστε μια δημοσκόπηση δεν μπορεί να τα αγγίξει. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτό που λέμε πρωτογενείς διαθέσεις. Όμως το πόσα παιχνίδια θα παιχτούν από εκεί και ύστερα είναι το κρίσιμο. Μάλιστα. Τώρα θέλω να κλείσουμε με την κυβέρνηση. Είχαμε τις εξαγγελίες στην ΔΕΘ, όμως δεν φαίνεται να έπεισε ο κύριος Πρωθυπουργός για όλα αυτά που είπε, και αν σας έλεγα να ιεραρχήσετε τα θέματα, ποιο πιστεύετε ότι ήταν το πιο σημαντικό στο οποίο δεν κατάφερε να κερδίσει τον κόσμο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο αγγίζει όλο το εύρος των πολιτικών θεμάτων. Στην πρώτη τετραετία θεωρώ ότι έκανε ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Δηλαδή, έφτιαξε το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Τι ήταν το επιτελικό κράτος? Ήταν ο πλήρης έλεγχος του ιδίου σε όλους τους τομείς πολιτικής και η μετατροπή των υπουργών σε κομπάρσους. Το αποτέλεσμα ήταν, σε οτιδήποτε πήγαινε καλά ή κακά, φαινόταν μόνο Μητσοτάκης. Το επιτελικό κράτος, μια τέτοια δομή μάλλον, ήταν μοιραίο να καταρρεύσει. Ιδιαίτερα από το σκάνδαλο των υποκλοπών και μετά, ο μηχανισμός καρτέρευσε εντελώς. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο Μητσοτάκης άφησε μια σειρά προβλήματα τα οποία φώναζαν στην κυριολεξία για την ύπαρξή τους. Τα άφησε στην άκρη. Είχε την πανδημία. Προφανώς ήταν η κύρια προτεραιότητά του. Λειτουργήσε με έναν τρόπο διαπίστωση προβλημάτων. Δηλαδή, πού έχουμε το πρόβλημα, εκεί πόσο κοστίζει, τόσο. Δώστα. Γιατί δώστα, διότι το επέτρεπαν οι Ευρωπαίοι. Τώρα πια η συνθήκη αυτή δεν υπάρχει. Τα προβλήματα που τότε φώναζαν, τώρα ουρλιάζουν. Έχουν μεγιστηθεί κατά πολύ. Τυπικό κλασικό παράδειγμα, η ακρίβεια και η υγεία. Φαίνεται να είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η κοινωνία. Και είναι και τα δύο που φαίνονται πάρα πολύ. Δηλαδή, η ακρίβεια δεν κρύβεται. Το χάλι των νοσοκομείων δεν κρύβεται. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να συγκαλύψει με κανέναν τρόπο. Ό,τι άφησαν λοιπόν όλα εκείνα τα προηγούμενα χρόνια, τώρα απλώς είναι γιγαντωμένο μπροστά τους. Και το πρόβλημα είναι ότι πλέον υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί. Υπάρχει το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο, το οποίο δεν επιτρέπει κινήσεις. Δηλαδή, βλέπουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τη διαφορά και την έκπληξη σε μία ΔΕΘ με 500 εκατομμύρια. Πού να πρωτομοιραστούν αυτά και τι να καλύψουν? Σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια σωρευμένη κατάσταση, διότι κάθονται και συζητάνε, ας πούμε, ως κυβερνητικά στελέχη, μας δείχνουν διάφορα εξελάκια με τις πορείες του πληθωρισμού, των τροφίμων κλπ. Το γεγονός ότι ο πληθωρισμός λειτουργεί χρόνια τώρα σωρευτικά για τα εισοδήματα, για το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι τρώνε και το τελευταίο ευρώ που έχει μείνει στην τράπεζα για να τα βγάλουν πέρα.
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ξαφνικά με 500 εκατομμύρια, με 200 από εδώ, 300 από εκεί και άλλα 400 παραπέρα. Αυτά δεν λύνονται έτσι. Το κακό λοιπόν για το Μητσοτάκη είναι ότι αφού τα άφησε να γιγαντωθούν, τώρα τι προσπαθεί να πει, ότι ξέρετε, μέχρι το 27 θα έχω αποτέλεσμα. Λογικό εκ μέρους του, γιατί δεν έχει τι άλλο να πει. Ωστόσο, τα προβλήματα σήμερα καίνε τους πολίτες. Και το πρόβλημά του είναι ότι δεν έχει την πολυτέλεια, ό,τι και αν επικαλείται για το 27, δεν έχει την πολυτέλεια να πείσει τον κόσμο ότι μέχρι το 27 τα πάντα θα έχουν στρώσει. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει μέχρι τότε, είναι η απάντηση του μέσου πολίτη σε όλα αυτά. Μάλιστα, κύριε Χρυστακόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Σταύρος Χρυστακόπουλος, περισσότερα στο Ποντίκι που κυκλοφορεί. Και θα είμαστε εδώ να τα λέμε και στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Στη διάθεσή σας.